θα ήταν πολύ καλύτερο και επικοδομητικό αν είχαμε με αποσπάσεις στελέχη οργανισμός όπως η πυροσβεστική, η ηλεκτρική, έτσι που ο πολίτης με ένα ραντεβού να παίρνει άμεσα και από τον ίδιο οργανισμό την άποψη, συγκεκριμένη άποψη για την αίτησή του. Κύριε Τσουλόφτα, πάνω σε, ο κύριος Δημητριάδης μας είπε 2-3 πράγματα τα οποία θέλει να δώσει έμφαση. Έχω ακούσει με προσοχή τις θέσεις του κύριου Δημητριάδη. Τις έχει επαναλάβει η θέση του για απόσπαση λειτουργών άλλων υπηρεσιών στον επαρχιακό οργανισμό, δηλαδή να αποσπάσουμε στον επαρχιακό οργανισμό πυροσβέστες, μηχανικούς, τεχνικούς της αρχής ηλεκτρισμού. Να κάνω μια διευκρίνηση, είναι μέσα στην νομοθεσία, κύριε Δημητριάδη, επειδή το είπε. Είναι κοινή συνενέση μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, αν θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά θα εξηγήσω, διότι είναι μια πρόταση του κυρίου Δημητριάδη, η οποία έχει διατυπωθεί κατά επανάληψη. Ναι. Δηλαδή να μεταφερθούν στους νέους επαρχιακούς οργανισμούς λειτουργία από όλες τις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία διαβούλευσης για θέματα αδειοδότησης. Δηλαδή είναι η πυροσβεστική, η αρχή ηλεκτρισμού, το τμήμα εδάτων, το τμήμα αρχαιοτήτων, το τμήμα περιβάλλοντος, η υπηρεσία θύρας και χίλιοι διάλλοι οργανισμοί. Αυτό το πράγμα είναι εντελώς άτομο και ανεδαφικό. Δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων. Είναι μια λαθασμένη προσέγγιση, πιστεύω, η οποία θα μας πάρει πίσω για δύο λόγους. Πρώτον, διότι το έχετε υπονοήσει και εσείς, δεν είναι εύκολη η απόσπαση αυτών των λειτουργών από όλα αυτά τα τμήματα, ούτε η στέγαση όλων αυτών των λειτουργών στον επαρχιακό οργανισμό. Ναι. Επίσης, για να έρθει κάποιος στον επαρχιακό οργανισμό να εκτελεί αυτή την εργασία, θα πρέπει το αρχείο στην υπηρεσία του να είναι μηχανογραφημένο και να έχει διαδικτυακή πρόσβαση στο αρχείο της πυροσβεστικής ή του τμήματος αρχαιοτήτων ή του τμήματος περιβάλλοντος. Άρα αυτή η πρόταση είναι εντελώς λαθασμένη, ανεδαφική, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, μας παίρνει πίσω και εμείς έχουμε σχεδιάσει. Θα πω τη δική μου πρόταση. Πείτε για να απαντήσει ο κ. Δημητριάδης σε αυτό. Ο σύγχρονος τρόπος χειρισμού αυτού του θέματος είναι αυτό που έχουμε ήδη σχεδιάσει και μαζί με το Υφυπουργείο Καιροτομίας και το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Πολιτεύνες και Γύσεως, και θα το εφαρμόσουμε στον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης, είναι η ηλεκτρονική διαβούλευση. Δηλαδή, όλα έχουμε σχεδιάσει τώρα, επειδή εδώ και αρκετών καιρών, όπως έχω πει, ασχολούμαστε με αυτόν τον αντίον. Θα μετατρέψουμε το σύστημα υποβολής αιτήσεων σε σύστημα υποβολής και διαχείρισης, άρα ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων, στη διαδικασία του οποίου θα εμπίπτει και το θέμα της διαβούλευσης. Άρα όλες αυτές οι υπηρεσίες. Εννοείται, θα κάνετε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα υποβάλει ο καθένας την άδεια. Θα υποβάλει ο καθένας την άδεια αν οικοδομήσει υποδομία του και θα διαβουλεύεται εκεί, ας πούμε. Ποια λειτουργία θα είναι πίσω. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά διαδικτυακά, θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά διαδικτυακά και οι διαβουλεύσεις επίσης θα γίνονται ηλεκτρονικά διαδικτυακά από τις διάφορες υπηρεσίες. Άρα θα βρίσκονται στα γραφεία τους. Θα δώσουμε πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι η πυροσβεστική, το τμήμα αρχαιοτήτων, το τμήμα περιβάλλοντος, η αρχή ηλεκτρισμού. Αυτοί από τα γραφεία τους θα έχουν πρόσβαση στο δικό μας σύστημα και εκεί θα γίνεται η διαδικασία. Ωραία. Και πώς με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα και παράλληλα, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρονται οι λειτουργοί όπως είναι η πρόταση του κ. Δημητριάδη. Ναι, αλλά πώς με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε την γραφειοκρατία. Η μεταφορά των λειτουργών όλων αυτών, μιλούμε για αναλόγως του είδους της ανάπτυξης, μπορεί να είναι κοντά σε ποταμό, μπορεί να είναι κοντά σε προστατευόμενη περιοχή, άρα είναι το τμήμα περιβάλλοντος, αν είναι κοντά σε ποταμό είναι το τμήμα υδάτων, αν είναι σε περιοχή με αρχαιολογικό ενδιαφέρον είναι το τμήμα αρχαιοτήτων. Υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί, δεν μπορείς να μεταφέρεις, είναι εντελώς ανεφάρμοστη αυτή η πρόταση. Δεν μπορείς να μεταφέρεις 10-15 λειτουργούς από τις άλλες υπηρεσίες να τους φέρεις εδώ, διότι όπως έχω πει, ακόμα και αν έχεις χώρο να τους φέρεις και αν σου τους δώσει η άλλη υπηρεσία να τους μεταφέρεις εδώ, δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά των υπηρεσιών τους, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι μηχανογραφημένα και δεν είναι ηλεκτρονικά. Λοιπόν, γιατί είδε αυτό που είπαμε από την αρχή, το πιο σημαντικό στο ρόλο αυτού της υποψηφιότητας που διεκδικούν οι δύο κύριοι που είναι μαζί μας, είναι οι άδειες υπολεδομίας και οικοδομής, η γραφειοκρατία και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Και ακούμε τις εισηγήσεις τους για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Κυρία Σαβά, πραγματικά το λέω με όλη την ναι. Εάν η πολιτική πρόταση του κ. Δημητριάδη είναι να αποσπάσει τους πυροσβέστες και τους αρχαιολόγους των επαρχιακών οργανισμών, αυτό θα μας πάρει πίσω 100 χρόνια. Δεν είναι ο σύγχρονος τρόπος διεκπαιρέωσης. Ο σύγχρονος τρόπος είναι αυτός που εξήγησα. Θα γίνεται διαδικτυακά για κάθε αίτηση η οποία αφορά μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
Θα στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικά σε αυτή την υπηρεσία και θα έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να ανταποκριθούν. Θα γίνεται η διαβούλευση όλων των υπηρεσιών παράλληλα, ταυτόχρονα, για να κερδίζουμε χρόνο. Αυτό είναι ο σύγχρονο, μοντέρνο τρόπο διεκπαιρέωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Όχι να αποσπώ του πυροσβέστε και του αρχαιολόγου να του φέρουν στα γραφεία του ΕΟΑ. Αυτό είναι παροχημένε τακτικέ πολιτικέ του παρελθόντο.